Λοιπόν, οι άγριες μέλισσες επιστρέφουν, όπως επιστρέφει και ο ρόλος του μελέτη. Φέτος, ίσως δούμε και το μάτι του. Φέτος θα έρθουν τα ίσια ανάποδα. Η Πινελόπη επιστρέφει από το Παρίσι. Οφείλει να πάρει θέση, να παρηγορήσει, να στηρίξει τους συνανθρώπους του, τους συγχωριανούς του, που περιμένουν τη θέση του. Παράλληλα, ο Νέστορας περιμένει και ένα δισέγγωνο. Να ρωτήσω κάτι, μπορούμε να το κάνουμε σε 2 λεπτά, γιατί νιώθω μία ναγούλα και δεν είμαι καλά. Αλλά ταυτόχρονα μου μύρισε καρπούζι, όποιος το έχει να μου το φέρει. Ευχαριστώ. Σε 2. Με τη Σόφουλα δεν ξέρω τι θα γίνει, ελπίζω να μην τον βάλει να κόψει κανένα μουστάκι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Καλό που θες να ξέρω εγώ. Ρώτα τους σεναριογράφους. Η υπομονή έχει και τα όρια της. Και φέτος τα όρια μας θα δοκιμαστούν όσο ποτέ. Αλλά μην ανησυχείτε. Ο Φανούρης είναι εδώ για τις αδερφές τα Μύρη. Γιατί οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται. Φέτος θα περνάω χρόνο και με τη μαμά και με τον μπαμπά. Αλλά δεν θα με αφήνουν να βλέπω τη γιαγιά και τον παππού. Έχω την αίσθηση ότι φέτος θα περάσω δύσκολα. Άλλωστε, ποιος πήγε στο διαφάνι και πέρασε καλά? Αυτή τη χρονιά ο Προκόπης θα καταλάβει ότι τον αγαπούν πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς να το γνωρίζει. Θα λείψει σε πάρα πολλούς. Θα δοκιμαστούν οι ιδέες του, οι αξίες του. Και έρχεται για αυτόν τη στιγμή που πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να γίνει από κουρέα στο διαφανείο ήρωας. Από μπροστά θα κάνουμε την πάπια και από πίσω τη δουλειά μας.